Συντρόφισσες και σύντροφοι, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, φίλοι και φίλες, εκ μέρους των εργαζομένων που συγκροτούμε το ψηφοδέλτιο της ΔΕΣΚ Σιδηροδρομικών, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή πολύ σημαντική πρωτοβουλία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας. Μαζί τις προηγούμενες μέρες ανταμώσαμε και πορευτήκαμε. Μαζί στις πραγματικά συγκλονιστικές κινητοποιήσεις που έγιναν στην Αθήνα, αλλά και μαζί σε πολλές πολύμορφες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν σε γειτονιές, σχολεία και χώρους δουλειάς σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας μετά την τραγωδία στα Τέμπη. Δώσαμε μια υπόσχεση και πρέπει να την κάνουμε πράξη. Αυτό το έγκλημα να μην ξεχαστεί. Πρέπει να γίνουμε η φωνή των αδικοχαμένων παιδιών μας, των φίλων μας, των συναδέλφων μας. Να κάνουμε ό,τι πρέπει, αλλά και με τον τρόπο που πρέπει, ώστε να μην χυθεί άλλο αίμα στις ράγες του κέρδους. Δυστυχώς, η ανακοίνωσή μας στις 7 Φλεβάρι του 2023 αποδείχτηκε προφητικά τραγική. Το βλέπαμε να ερχόταν, ήταν ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα. Δεν ήταν όμως η μοναδική ανακοίνωση, η μοναδική προειδοποίηση. Εδώ και χρόνια παλεύουμε για να κάνουμε γνωστές τις τραγικές ελλείψεις στο σιδηρόδρομο. Εδώ και χρόνια παλεύουμε για να γίνει η κατάσταση λίγο καλύτερη για τους εργαζόμενους και τους επιβάτες. Όλες οι κυβερνήσεις όμως και οι ειδικοί του ΟΣΕ, της Τρενοσέ, μας αγνοούσαν και μας συκοφαντούσαν. Από τη δεκαετία του 1990 που άρχισε να δρομολογείται η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τον διαχωρισμό της υποδομής από την εκμετάλλευση και την δημιουργία των πρώτων θυγατρικών εταιριών που ακολούθησε, οι κομμουνιστές στο σιδηρόδρομο, με κάθε τρόπο και μέσο, μέσα από τα σωματεία, τις συλλογικές διαδικασίες, πήραμε σαφή και καθαρή θέση. Προσπαθήσαμε, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση και στο πλαίσιο των ετοιμάτων στους αγώνες και στις κινητοποίησεις που έγιναν όλη αυτή την περίοδο. Η πορεία της εξέλιξης και η υλοποίηση των ειδικοποιήσεων έτρεξε τα επόμενα χρόνια και φτάνοντας το 2017, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ξεπούλησε την Τρενοσέ στον Ιταλικό Όμιλο. Αυτό το έγκλημα ολοκληρώθηκε το 2019 με την ειδικοποίηση και του επισκευαστικού έργου. Μέσα σε συνθήκες πλήρης απαξίωσης και εγκατάλειψης, οι υπηρεσίες που παρήχε ο σιδηρόδρομος στους επιβάτες ήταν εξαιρετικά χαμηλού επίπεδου. Με όσες δυνάμεις είχαμε στη διάθεσή μας, δώσαμε έναν τίμιο αλλά άνισο αγώνα. Πρωτοσταθήσαμε σε κάθε κινητοποίηση που είχε αυτά τα χαρακτηριστικά, παρόλες τις δυσκολίες και τα εμπόδια που κάθε φορά εμφανιζόταν. Προβάλαμε αιτήματα για την ολοκλήρωση των έργων, τα οποία ο ελληνικός λαός χρυσοπλήρωσε πολλαπλές φορές. Επίσης, προβάλαμε πολλές φορές το αίτημά μας για την ασφάλεια στους χώρους δουλειάς και για την ασφαλή κυκλοφορία των τρένων. Όλα αυτά, βέβαια, ήταν ασύμβατα με την πορεία των ιδιωτικοποιήσεων, των πολιτικών που εφαρμοζόταν και το φαγοπότι των μεγάλων επιχειρηματικών κατασκευαστικών ομίλων που λιμένεται ακόμη και τώρα τον ελληνικό σιδηρόδρομο. Τώρα πια το χάος που δημιουργήθηκε δεν μπορούν να το κρύψουν άλλο. Όλο αυτό το χάος εκτίθεται μπροστά μας δυστυχώς με τον πιο τραγικό τρόπο. Θα είναι παράληψή μας όμως αν δεν προσθέσουμε στις σκέψεις μας ποιοι συνέβαλαν σε αυτό, αν δεν αναφερθούμε όχι μόνο σε αυτούς που χάραξαν αυτό το δρομολόγιο των ειδικοποιήσεων, αλλά και σε εκείνους που βοήθησαν συμβάλλοντας καθοριστικά στο να υλοποιηθεί. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες και στους εργαζόμενους του σιδηρόδρομου κυριάρχησαν αυταπάτες. Η λογική του μικρότερου κακού και της καλύτερης κυβερνητικής διαχείρισης βάραινε στις επιλογές και του ίδιου του κλάδου. Παρά το γεγονός ότι τα σωματεία και η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων αναγνώριζαν τους μεγάλους κινδύνους, κατέγραφαν με εξώδικα αναφορές, παρατηρήσεις, τις τραγικές ελλείψεις, απαντούσαν στη συκοφαντία και στον κοινωνικό αυτοματισμό που των εκάστοτε κυβερνήσεων αυτή η προσπάθεια από μόνη της δεν έφτασε. Όλα αυτά δεν θα ήταν εύκολο να ευδοκιμήσουν αν μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα στο σιδηρόδρομο ο κυβερνητικός και εργοδοτικός συγκαλισμός δεν έβαζε πλάτη καλλιεργώντας συγχύσεις, αυταπάτες, φρενάροντας τις ατελείωτες προσπάθειες αντίδρασης. Δεν το βάλαμε όμως κάτω. Μια αδιάκοπη προσπάθεια συνεχίστηκε, προβάλαμε με την αναγκαιότητα των μόνιμων προσλήψεων για εργαζόμενους που θα έχουν πλήρη δικαιώματα.
Αντιταχθήκαμε σε όλες τις μορφές ελαστικής απασχόλησης που ευδοκιμούν στο σιδηρόδρομο μπλοκάκια, συμβασιούχοι, εργολαβικοί, ενοικιαζόμενοι, μέχρι και δανεικοί. Υπερασπιστήκαμε τους νέους εργαζόμενους που απέλυσε η Τρενοσέ και αγωνιστήκαμε για την επαναπρόσληψή τους. Υπερασπιστήκαμε τους 160 συναδέλφους μας στην φύλαξη των ισόπεδων διαβάσεων που απέλυσε η ΟΣΕ. Σύντομα, υπάρχει πιθανότητα αυτοί να γυρίσουν και πάλι στη δουλειά τους για να μπορούν να έχουμε καλύτερη ασφάλεια στη διέλευση των τρένων μέσα από τις κατοικημένες περιοχές. Προβάλαμε αιτήματα μείωσης τιμής των εισιτηρίων, αλλά και για τη δωρεάν μετακίνηση με τα τρένα σε μαθητές, φοιτητές και ανέργους και αμαία. Αντιταχθήκαμε, όχι στα λόγια, αλλά με πράξη, τιμή συμμετοχή μας στη χρήση του σιδηροδρόμου στη μεταφορά πολεμικού υλικού του ΝΑΤΟ στις εμπόλεμες περιοχές. Σε όσους κομμουνιστές, αλλά και σε άλλους πρωτοπόρους εργαζόμενους που στέκονται δίπλα μας, του ζητήθηκε να εργαστούν για αυτό το σκοπό, αρνήθηκαν να συμμετάσχουν. Στο ερώτημα σήμερα πότε και με ποιο τρόπο θα κυκλοφορήσουν τα τρένα, απαντάμε. Ο σιδηρόδρομος πρέπει να λειτουργήσει ξανά. Όχι όμως όπως έκλεισε. Μέχρι σήμερα όμως, ένα μήνα μετά την τραγωδία, δεν έχουμε κανένα ουσιαστικό δείγμα σχεδιασμού και πρόθεσης αυτό να αλλάξει. Γι' αυτό ο αγώνας μας όχι μόνο πρέπει να συνεχιστεί, αλλά πρέπει να γίνει ακόμη πιο έντονος. Δεν περιμένουμε λύσεις από εκείνους που εμπορευματοποίησαν και ιδιωτικοποίησαν το σιδηρόδρομο. Θα φάνταζαν αστεία και γελία αν δεν ήταν τραγικά όσα σκόπιμα διακηρύσουν η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ για δίθεν επαναδιαπραγμάτευση των εταιρικών συμβάσεων, λες και αυτό είναι μόνο το πρόβλημα. Είναι προσβολή στην νοημοσύνη μας η χθεσινή υπέρμαχη των θυγατροποιήσεων, της κατάτμησης του σιδηροδρόμου, των υπέρμαχων του ανταγωνισμού μεταξύ των συνδρομικών εταιριών και των ΣΔΙΤ να μιλούν σήμερα για δίθεν επανακρατικοποίηση. Έχουμε αρκετή εμπειρία τώρα πια. Οι εργαζόμενοι στο σιδηρόδρομο δεν έχουν την πολυτέλεια και την ενοχή σε αυταπάτες. Νιώθουμε πολύ μεγάλη ευθύνη για να συμβάλλουμε ώστε η επόμενη μέρα να είναι πιο ασφαλής. Οι εργαζόμενοι έχουν τη δύναμη να το πετύχουν, φτάνει να το κατανοήσουν. Χωρίς εμάς, τρένο δεν κινείται. Και αυτό αυτές τις μέρες επιβεβαιώνεται με πολύ καθαρό τρόπο. Καλούμε όλους τους εργαζόμενους στο σιδηρόδρομο να ενισχύσουν και δυναμώσουν κάθε μέτωπο αντίστασης και αγώνα για την άμεση πρόσληψη στον ΟΣΕ και τη Hellenic Train μόνιμου προσωπικού με συγκροτημένα δικαιώματα για την κάλυψη των πολύ μεγάλων και σοβαρών ελλείψεων σε όλες τις ειδικότητες και φυσικά αντίστοιχη εξειδίκευση και επιστοποίηση του προσωπικού. Να υλοποιηθούν προγράμματα εκπαίδευση των εργαζομένων στον ασφαλή τρόπο εκτέλεση των εργασιών. Την αναγκαία στελέχωση και εκπαίδευση του προσωπικού για τη λειτουργία και τη συντήρηση όλων των έργων γραμμών και υποδομών όταν αυτά ολοκληρωθούν. Αντίστοιχα, για την εξασφάλιση της αξιόπιστης και ολοκληρωμένης λειτουργίας των συστημάτων ασφαλείας, ελέγχου και κυκλοφορίας των αμαξοστοιχείων. Την απαραίτητη στελέχωση για τον έλεγχο και τη συντήρηση των γραμμών και των συστημάτων υποδομής. Συγκεκριμένα μέτρα για την ασφαλή διέλευση των τρένων μέσα από κατοικημένες περιοχές. Τη συντήρηση και τον εξυγχρονισμό όλου του τεχνολογικού εξοπλισμού των εγκαταστάσεων συντήρησης για να μπορεί να παρέχεται ασφαλή εργασία. Τη δημιουργία προϋποθέσεων για την παραγωγή και διάθεση ασφαλούς, αξιόπιστου, τροχαίου υλικού. Να χορηγούνται όλα τα μέσα ατομικής προστασίας στους εργαζόμενους και φυσικά να υπάρχει τεχνικός ασφάλειας και γιατρός εργασίας σε κάθε συγκρότημα. Θα υπερασπιστούμε τη ζωή μας, την ασφάλεια στην εργασία μας και την ασφάλεια της μετακίνησης των εργαζομένων με κάθε τρόπο. Παλεύουμε για ένα σιδηρόδρομο που να μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά στην ανάπτυξη υπέρ του λαού, που θα προσφέρει πολύτιμες και αναγκαίες υπηρεσίες στα λαϊκά στρώματα για να παίξει αποφασιστικό ρόλο στην ανάπτυξη της περιφέρειας με το άνοιγμα και τη λειτουργία των περιφερειακών δικτύων, αλλά και γενικότερα της οικονομίας, σε μια άλλη προοπτική διαφορετική από αυτή που ζούμε σήμερα. Για ένα τέτοιο σιδηρόδρομο και στην προοπτική που εμείς ονειρευόμαστε και παλεύουμε, θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις. Σας ευχαριστώ.